Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές, φίλες τηλεθεάτριες, καλή σας ημέρα. Καλημέρα λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 6 του μήνα νομίζω, όχι, 5. 5 του μήνα λοιπόν, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδος για την εκπομπή Πρώτο Θέμα. Κοντά σας μέχρι τις 12, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Και πάμε να δούμε τι θα έχουμε και σήμερα στην φαρέτρα των θεμάτων της εκπομπής. Αρκετά είναι σήμερα τα ζητήματα που θέλουμε να προβάλλουμε, να συζητήσουμε, να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά που μας απασχολούν. Γιατί όχι, ακόμη και τις όποιες λύσεις θα μπορέσουμε να δώσουμε μέσω της εκπομπής. Συμβαίνουν καθημερινά πολλά. Η αλήθεια είναι, τόσο στην επικαιρότητα, πανελλαδικά, παγκόσμια, όσο και στην τοπική επικαιρότητα, όσον αφορά το Δήμο και τα δημοτικά διαμερίσματα Καβάλας, όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βέβαια, από εκεί και πέρα, η φωνή μας φτάνει παντού, μέσω της COSMOTE, σε όλη τη χώρα και σε χώρες του εξωτερικού, όπου, εάν και εφόσον είστε συνδρομητής στην COSMOTE, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Ξεκινώντας από την σεισμούς έχουμε, κορονοϊό έχουμε, πορείες έχουμε, καταστήματα πότε ανοιχτά, πότε κλειστά, πότε νέα SMS έχουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά με την σειρά. Κουφοντίνα έχουμε, το οποίο δικαστήριο απέρριψε το αίτημα διακοπής της έκτησης ποινής του. Φτάσαμε και μέχρι εκεί. Αναδρομικά συνταξιούχων έρχεται η ώρα για τη φορολόγησή τους. Θα τα μάθουμε σε λίγο, κάπου εκεί στις 11, όπου θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Λεωνίδα Παπά, δικηγόρο, εργατολόγο. Εκτός από τον κύριο Μητρόπουλο, φιλοξενούμε κατά διαστήματα και τον κύριο Λεωνίδα Παπά, τον οποίο, όπως είπα, θα έχουμε κάπου εκεί στις 11, για να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα συνταξιοδοτικά, εργατικά και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που κατά καιρούς σας απασχολούν και θέλετε να μάθετε. Γύρω σε 11, λοιπόν, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μία είναι αυτή που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας και απαντάει σε δύο γραμμές. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11 θα μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο για να θέσετε ερωτήματα στον κύριο Λεωνίδα Παπά. Αμείωτος ο αριθμός των μολύσεων και των διασωληνωμένων, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε καθημερινά να βγαίνουν στους δρόμους με πορείες, διεκδικώντας διάφορα ζητήματα. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Πολύ λυπάμαι γι' αυτό. Και δεν είναι απλώς ένα λυπάμαι, είναι ότι ανά πάσα στιγμή και ώρα ο καθένας μας μπορεί να κινδυνεύσει και να μπει σε περιπέτειες στις οποίες, παρότι αυτός ή αυτή με ομικρονιώτα ή αυτή με ήττα παίρνουν κάποια μέτρα, τα ενδεδειγμένα τουλάχιστον, κάποιοι άλλοι που το παίζουν, δεν ξέρω, Batman, Zorro και ό,τι άλλο, δημιουργούν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εκδήλωση από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, Ξάνθης, για την ημέρα της γυναίκας. Πια σταυγό και κούρευτο. Η μέρα της γυναίκας μας έλειπε. Θα γίνει εκδήλωση.
Κυριακή 7 Μαρτίου. Μάλιστα. Έβαλαν 10 μετανάστες σε κρυφό διαμέρισμα Νταλίκας. Όπως βλέπετε, οι παράνομες μετακινήσεις συνεχίζονται. Σου λέει 10 μετανάστες από 3 χιλιάρικα ο καθένας, ένα τριαντάρι, για να μην σας πω και περισσότερα. Ένα τριαντάρι, 30 χιλιάρικα στο πανταλόνι, αν και εφόσον δεν εντοπιστούν. Αλλά πλέον και για τους συνοριοφύλακες και για τους αστυνομικούς γενικότερα έχει γίνει πια ρουτίνα, ελέγχουν τα πάντα και έτσι δύσκολα μπορούν να περάσουν. Περνάνε βέβαια, κακά τα ψέματα, γιατί δεν μπορούν να συλληφθούν όλοι. Μπορεί να συλλάβεις, ας πούμε, από τους 10 τους 8 και 2 να περάσουν, ή 3, ή κάτι τέτοιο. Γιώργος Πλακιωτάκης, τον Γιάννη Πασχαλίδη, έχουν ευθύνη οι ναυτιλιακές εταιρείες στη λειτουργία των θαλάσσιων γραμμών. Αυτό το ξέραμε και παλαιότερα, κύριε Υπουργέ, κύριε Πλακιωτάκη, και δεν περιμέναμε εσάς να μας το πείτε. Εσείς τι κάνετε όμως, κάθε φορά που αναλαμβάνετε, είτε σαν υπουργός κάποιος ή εσείς ή κάποιος άλλος, είτε σαν κυβέρνηση, είτε όλα αυτά, τι κάνετε? Το να μας πείτε ότι έχουν ευθύνη οι ναυτιλιακές εταιρείες, αυτό το ξέραμε. Είναι γνωστό. Λύση, υπάρχει λύση? Ναι. Έκανε μείζο ζήτημα της διακοπής της επιδότησης υπορθιακής γραμμής Καβάλας πριν. Επισήμαινε πως είναι ζωτική ανάγκη μετακίνηση των θάσεων. Αυτά τα είπε ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης. Ναι. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στο γενικότερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις επιδοτήσεις στις ναυτιλιακές εταιρείες, επισημένοντας και την ευθύνη των ναυτιλιακών εταιρεών στη διατήρηση και λειτουργία των γραμμών. Απάντησε ότι το θέμα της θαλάσσιας σύνδεσης της Θάσου με την πρωτεύουσα του νομού Καβάλας θα διευθετηθεί σύντομα. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, όταν δεν θέλεις να απαντήσεις σε κάποιο θέμα, πετάς ένα σύντομα. Άμα του πεις, ας πούμε, αν περάσει ένας μήνας και του πεις, καλά, εσείς είπατε σύντομα. Σύντομα είπα, αλλά δεν είπα πότε. Το σύντομα είναι και σε 2 μήνες και σε 3 και σε 1 χρόνο. Το σύντομα του καθενός είναι κατά την δική του κρίση. Άρα λοιπόν πέταξε ένα σύντομα Πλακιωτάκης. Τώρα, πόσο σύντομα θα είναι αυτό και τι θα γίνει, θα το δούμε. Σύντομα. Ναι. Καλά. Λοιπόν, είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Το έχουμε ξαναδεί το έργο πολλές φορές. Το έχουμε μάθει απ' έξω. Ισχυρή μετασεισμική δόνηση είχαμε στην Ελασσόνα, έγινε στη Τίλεη και στην Καβάλα. Πότε έγινε αυτό, στην Καβάλα, δηλαδή. Εσείς καταλάβετε τίποτα, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω κάτι τέτοιο. Σαν πληροφόρηση, Αναστάσιο Πέκρα στην περιοχή του Ρνάβου, όπου το βράδυ της Πέμπτης, χτες δηλαδή, σημειώθηκε νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9, παρακαλώ. Μάλιστα. 16 χιλιόμετρα νότια της Ελασσόνας, η οποία έγινε αισθητή και στην Καβάλα. Ναι. Στο Δαμάσι της κοινότητας εκεί και τα λοιπά, τα πράγματα είναι ζόρικα, όπως και σε ένα άλλο γειτονικό χωριό. Αυτό λέει είχε να ενεργοποιηθεί 200 τόσα χρόνια. Μάλιστα. Άρα δεν μας ξεχνάνε. Εντάξει, η χώρα μας είναι και μια σεισμογενής χώρα, όχι όπως άλλες χώρες, ας πούμε, η Ιαπωνία ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά τώρα εκεί το ρήγμα του Τρινάβου λέει να έδωσε αυτό το. Γιατί ο σεισμός δεν ήταν 5,9, όπως αρχικά είχε υποθεί. Ήταν 6, κάτι. Ναι. Λοιπόν, περίπου αυτά είναι τα θέματα που θα κινηθούμε σημερινή εκπομπή. Πέραν βέβαια των δικό σας παρεμβάσεων, αν και εφόσον υπάρχουν, για όποιο θέμα θέλετε να συζητήσουμε ή να μας κάνετε γνωστό, θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε
σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε κάπου εκεί στις 11, όπου θα έχουμε τον Λεωνίδα Παπά, τον δικηγόρο, αντιδήμαρχο του Δήμου Καβάλας, κοινωνικών υπηρεσιών, και έργα το λόγο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ καλή γνώση επιστημονική πάνω στα θέματα, τα εργατολογικά, τα συνταξιοδοτικά, και είναι ευκαιρία για κάποιους που δεν έχετε προλάβει να πάρετε κάποιο τηλέφωνο, είτε όταν έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο είτε κάποιον άλλον, καλό είναι να ετοιμάσετε τα ερωτήματά σας για να μην τρώμε χρόνο μετά. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με τα θέματα εδώ, τα δικά μας, τα περιφερειακά, να πάμε στη φωτιά που εχθές ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο ζυγό της Καβάλας, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και από ό,τι θα δούμε, ο άνθρωπος αυτός δεν πρόλαβε να βγει από το σπίτι, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, και μάλιστα βρέθηκε από τους πυροσβέστες στην έξοδο του σπιτιού, δηλαδή λίγο πριν τον τυλίξουν οι φλόγες. Και αυτό είναι το πιο δραματικό ίσως. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τον πήραν και έφυγαν, ούτε ξέρω τι έγινε. Α, είδα που κι εγώ ήταν εδώ. Και βρέθηκε στην πόρτα, προσπάθησε να βγει μάλλον, αλλά δεν τα κατάφερε και... Μια τραγωδία εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο ζυγό της Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, μια φωτιά σε σπίτι, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία, έφερε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια ζωής ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν εντός της οικίας τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Το παιδί μου, τι να σας πούμε, και εμείς να ήρθαμε αυτά εδώ, είδαμε και ο αδερφός μας πεθαμένος. Αυτό, τι να σας πω άλλο. Αδερφός σας. Ο αδερφός σας ήταν. Ο αδερφός μας, ναι. Εγώ όταν ήρθα και τον πήρε στον Αγδαλαιόνα, το συνάντησα εγώ. Τον πήραν και έφυγαν, ούτε ξέρω τι έγινε. Α, είδα που κι εγώ ήταν εδώ. Και από ένα σώμα για να που θερμαίνει τώρα. Ναι, από ένα σωματάκι. Και βρέθηκε στην πόρτα, προσπάθησε να βγει μάλλον, αλλά δεν τα κατάφερε και τον πλάκουσε και μπήκε κάκι. Η τοπική κοινωνία του Ζυγού, κυρίες και κύριοι, δηλώνει συγκλονισμένη με το άτυχο τέλος αλλά και την τραγική κατάληξη του 66χρονου. Παρά το ότι άμεσα υπήρξε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυστυχώς δεν κατάφεραν να σώσουν τον ηλικιωμένο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι στενοί συγγενείς του επέμεναν εδώ και αρκετό διάστημα να φύγει από το σπίτι του και να μείνει μαζί τους. Ωστόσο, αυτός επέμενε να μένει στην οικία του στο Ζυγό. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται μέσα στην ημέρα να υπάρξει και το πόρισμα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας για τον λόγο που προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από ό,τι φαίνεται, με κάποιο σώμα με το οποίο ζεστανόταν, προκλήθηκε η πυρκαγιά. Ο 66χρονος διέμενε μόνος του στην οικία, ενώ συχνά πυγνά είχε τις επισκέψεις από τις δύο αδερφές του. Μόνος του έμενε, αλλά ήμασταν και εμείς. Να, η αδερφή μου μικρή συνέχεια ερχόταν εδώ πέρα, τον έβλεπε, τον έκανε. Εντάξει, η άλλη αδερφή μου ήρθε προχθές, εχθές είχε, έπαιρνε κάποια ηρεμιστικά, έπαιρνε τέτοια πράγματα και ερχόντουσαν και τον έβλεπαν. 6:15 με πήρε τηλέφωνο η γειτόνισσα εδώ και ήρθαμε επιγόντως. Με είπε ότι καίγεται το σπίτι σας, Γιώτα. Είστε μικρή αδερφή. Πού το φρόντιζα. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας συνιστά ιδιαίτερη προσοχή για τη χρήση ξυλόσομπας τους χειμερινούς κατά κύριο λόγο μήνες. Μάλιστα. 66 ετών λοιπόν, νεότατος άνθρωπος, όχι 71 που είπαμε χθες, αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε, και έτσι χάθηκε άδικα μια ζωή. Λοιπόν, αυτά έγιναν στο ζυγός της Καβάλας. Τώρα, πάμε λίγο στα του κορονοϊού, που δυστυχώς για μια ακόμη φορά είχαμε τετραψήφιο νούμερο στα κρούσματα, σχεδόν τα μισά από αυτά στην Αττική, αλλά και αρκετά στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στην Αττική είχε 1051, ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε 257.
Δεν ξέρω, και όπως εδώ δεν ξέρουν οι ειδικοί, θα μου πείστε, ξέρεις εσύ, δεν γίνεται. Παίρνονται μέτρα, τα οποία βέβαια τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το ότι δεν τηρούνται. Ή, για να μην λέμε δεν τηρούνται, να πούμε καλύτερα ότι τηρούνται από μερικούς, από λίγους. Ή από τους μισούς. Μα εδώ τα μέτρα παίρνονται για να τηρούνται από όλους. Άρα, άμα δεν τηρούνται από όλους, δεν θα υπάρξει και η κανονικότητα ενδεχομένως που περιμένουμε όλοι να έρθει κάποια στιγμή. Λοιπόν, να τα δούμε έτσι εντάχει, που υπήρχαν έτσι αρκετά κρούσματα. 27 στην Ετωλοκαρανία, 36 στην Αργολίδα, πολλά. 8 στην Αρκαδία, 10 στην Άρτα, 102 στην Αχαΐα, επίσης πολλά, 18 κρούσματα στη Βιωτία και από εκεί και πέρα 3 στα Γρεβενά, 2 στη Δράμα, 3 στον Εύρο, 27 στην Εύβοια, 6 στην Ευρυτανία, 4 στη Ζάκηθο, 19 στην Ηλία, 27 στην Ιμαθία, 34 στο Ηράκλειο, 10 στη Θεσπρωτεία, 33 στα Γιάννενα, ανεβαίνουν πάλι τα Γιάννενα, ανεβήκανε, είχαν πέσει, 7 σε εμάς εδώ στην Καβάλα, 4 κρούσματα στην Κάλυμνο, 12 στην Καρδίτσα, 10 στην Καστοριά, 8 στην Κέρκυρα, όλα αυτά, παραδείγματος χάρη τα 12 στην Καρδίτσα, μπορεί να φαντάζουν λίγα στον αριθμό, αλλά τα 12 αυτά, καταλαβαίνετε ότι μπορούν αμέσως, μεταλλαγμένα ειδικά, να γίνουν 50-100 μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα. 25 στην Κοζάνη, 52 στην Κορινθία. Μάλιστα. Μαζί με την Αχαΐα δηλαδή και η Κορινθία κάνει έναν αριθμό 160 τόσο. 63 στη Λάρισα. Ωραία, Ευαγγελίστρα μου. 63 στη Λάρισα. Λάρισα που παραμένει υψηλά, είχε πέσει λίγο, ξανά τα ίδια. 9 στη Μαγνησία, 11 στη Μεσσηνία, 2 στην Ξάνθη, 13 στην Πέλα, 19 στην Πιερία, 15 στο Ρέθυμνο, 9 στη Ρόδο, 15 στη Σάμο, 39 στις Σέρες. Ανέβηκαν πάλι, 35, συγγνώμη. Ανέβηκαν πάλι οι Σέρες. Μάλιστα. 36 στη Φτιώτιδα, 18 στη Φωκίδα, 34 στη Χαλκιδική, 19 στα Χανιά. Όπως βλέπετε, οι αριθμοί είναι αμιλικτοί. Τώρα, τι να σας πω. Δεν ξέρω. 449 ανέβηκαν οι διασωληνωμένοι. Θυμάστε πόσο είχαν πέσει πριν από λίγο καιρό. Κάτω από τους 200. Διπλασιάστηκε, πήγε δηλαδή πάνω από το 100%. Ναι, από ό,τι ήτανε. Δυστυχώς. Και οι θάνατοι βέβαια συνεχίζουν αυτό το μακάβριο χορό, το οποίο δυστυχώς υπάρχει. Και όπως είπαμε, μην τα βλέπετε σαν ημερήσιους θανάτους, κάντε ένα πρόχειρο προσφυγιασμό, θα δείτε ότι 30 μέσο όρο την ημέρα, 900 το μήνα. 900 το μήνα. Είναι νούμερα τα οποία, αν μέσα σου έχεις έτσι λίγο συνέπεια και αυτά, είναι, σε πανικοβάλλουνε. Αν όμως είσαι 3 λαλούν και 2 χορεύουν, σου λέει, ναι. Λοιπόν, αυτή και η κατάσταση με τον κορονοϊό, δεν θα μείνουμε περισσότερο. Πιστεύω ότι είμαστε νοήμων άνθρωποι και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Μην ψάχνετε μετά να δούμε, ξέρω εγώ, τα 200 χρόνια την παρέλαση και να καμαρώσουμε τα παιδιά κτλ. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα ημέρες μέχρι να φτάσουμε εδώ. Και βέβαια, ακόμη πιο μακριά βρίσκεται το Πάσχα, το οποίο κανείς δεν ξέρει αν μέχρι τότε ομαλοποιηθούν τα πράγματα και επίσης δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή για δεύτερη χρονιά δεν γιορτάσουμε το
το Πάσχα έτσι όπως τόσα και τόσα χρόνια γιορτάζεται από τους χριστιανούς όπου και αν υπάρχουν σε όλη τη γη. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν μια πρόχειρη πρώτη ματιά. Πάμε να εξαντλήσουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα αρχίζουμε ουσιαστικά με τα θέματα μας, με τις επαφές μας, με τις συνομιλίες μας και όπως είπαμε, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, γύρω εκεί στις 11 θα έχουμε και τον κύριο Λεωνίδα Παπά να απαντήσει σε εργατολογικά, συνταξιοδοτικά, επιδόματα και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, που θα τεθείτε εσείς να καλέσετε το τηλέφωνο μας που είναι δύο γραμμές και να ρωτήστε γι' αυτό που σας απασχολεί. Κάτι άλλο έτσι πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος είπε χρειαζόμαστε λιγότερο λιγνάδι και κουφοντίνα. Ναι, πώς θα γίνει αυτό όμως. Μια κοινωνία η οποία έχει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά όμως, σάπια σημεία, τα οποία δυστυχώς καμιά φορά ενώ καθαρίζεις το ένα σάπιο, φυτρώνει το άλλο. Λοιπόν, έτσι είναι κάπως τα πράγματα. Έχουμε και καινούριο ωράριο στα καταστήματα, μετά τα νέα μέτρα. Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτή αγορά μέχρι την 3η 16 Μαρτίου, η οποία ξεκίνησε από χθες Πέμπτη, έχοντας μέσα και την καθαρά Δευτέρα, θα είναι από τις 7 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ για όλες τις επιχειρήσεις. Τι θα είναι αυτό, συνεχόμενο, δεν κατάλαβα. Για την πόλη της Καβάλας η αγορά θα λειτουργεί. Α, όχι, είναι για αλλού αυτό. Θα λειτουργεί από το πρωί από τις 8 έως τις 2 και το απόγευμα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής από τις 5.30 έως τις 8.30 μέχρι νεοτέρας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε ζωντανά εδώ στο στούντιο και όπως λέγαμε προηγουμένως για το θέμα του κορονοϊού, εάν και εφόσον δεν το καταλάβουμε όλοι, δεν το πιστέψουμε, δεν, πολλά δεν, μην αρχίζω και λέω τώρα, και δεν αναθεωρήσουμε όλα αυτά που αρχικά τουλάχιστον υπήρχαν για δήθεν γρυπούλα, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, για δώστε αυτό λίγο. Επί της Πατησίων, μέχρι αργά το βράδυ, δυνατή μουσική και χειροκροτήματα, φαίνεται ότι το τσίκνησαν όσοι διαμένουν. Το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει και πληθύνονται οι καταγγελίες στη συγκεκριμένη φοιτητική εστία, καθώς όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα καλούν πολύ συχνά για την αστυνομία. Για μην νομίζετε ότι λέμε ότι να είναι. Κορονοπάρτι λοιπόν για την Τσικνοπέμπτη, στις φοιτητικές εστίες. Δυστυχώς δεν έχουν καταλάβει ακόμη και τα πιο νέα παιδιά ότι κανείς δεν είναι αλόβητος. Κανείς δεν έχει αχίλιο πτέρνα, ακόμη και αυτός που είχε την αχίλιο πτέρνα. Ξέρετε ότι κάποια στιγμή τον πέτυχε το βέλος και ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Πάντως, μέχρι τώρα φαίνεται να μην τα αλλάζει. Και το μόνο που θα τα αλλάξει ενδεχομένως είναι ο εμβολιασμός. Από ό,τι είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, φτάσαμε στο 1 εκατομμύριο που έχουν εμβολιαστεί και μέχρι τον Ιούνιο ίσως να έχουμε αποκτήσει έτσι αυτό το πολυπόθετο, την πολυπόθετη ανοσία κατά έναν τρόπο, για να μην συνεχίζονται αυτές οι εικόνες. Για πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Εχθές, με συγχωρείς κιόλα λίγο αργά, αλλά καλό μήνα. Τέλος πάντων, από το Ράμα είμαι ο Γιώργος. Ναι, γεια σου.
Εχθές έκατα στην τηλεόραση έτσι, όπως συνήθως, και άκουγα για το, την αρρώστια μας αυτή, ο κόσμος που πεθαίνει, ο κόσμος που κάνει εμβόλια και τα λοιπά και δεν τα κάνουν. Μετά το κόβουνε αυτό και δείχνουνε το Κοφοντίνα. Είναι πρόβλημα αυτό που ο Κοφοντίνας, αν θα κάνει νηστεία, αν θα κάνει ξέρω εγώ κάτι, είναι σοβαρό το θέμα και τον κάνανε άρχοντας υποθέσουμε. Και δεν βλέπουν ότι ο φτωχός αυτός που πάει στον Τενεκέ και σκαλίζει για να βρει να φάει κάτι, πεθαίνει ο κόσμος από τον κορονοϊό και κάνουν τον Κοφοντίνα ήρωα, που πρέπει αυτός να είναι 80 μέτρα κάτω από τη γη σήμερα. Έχει σκοτώσει, έχει αφήσει ορφανά παιδάκια. Αυτά δεν τα σκέφτονται και αρχίζουν και κάτω. Τώρα προηγουμένως μιλούσε ένας πάλι δημοσιογράφος για τον Κοφοντίνα. Πήρε τον υπουργό και είπε αν θα βγει ή δεν θα βγει και θα πάει και θα κάνει τον κορονοϊό. Είναι πράγματα αυτά. Ασχολούμεθα με τον Κοφοντίνα ενώ έχουμε τόσα πράγματα. Προηγουμένως είπες, εσείς είπατε ότι το εμβόλιο αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μια άλλη εκπομπή, τον κόσμο να τον ενθαρρύνουν. Που πεινάει σήμερα ο κόσμος. Αγαπητέ Γιώργο, εάν παρακολουθείς την εκπομπή, ξέρεις πάρα πολύ καλά ποια είναι η άποψή μου πάνω στο θέμα αυτό του Κοφοντίνα. Θεωρώ ότι, είμαι βέβαιος πια, ότι κάποιοι, παραδείγματος χάρη η δικηγόρος αυτή τη στιγμή του Κουφοντίνα, η κυρία Κούρτοβικ, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε το εξής εξωφρενικό, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, θα το γνωρίζεις φαντάζομαι, αλλά αν το γνωρίζεις να μας ακούσουν και οι υπόλοιποι, ότι οι συγγενείς των θυμάτων του Κουφοντίνα, που έπεσαν νεκροί οι 11, με την επιστολή που έστειλαν, τον υβρίζουν. Και γιατί τον υβρίζουν, τον αποκαλούν δολοφόνο, ενώ έπρεπε να τον αποκαλούν κρατούμενο. Εάν αυτό δεν βγάζει και τον πιο αδαΐ έξω από τα ρούχα του και έξω από αυτό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μας βγάλει. Ειλικρινά, δηλαδή κάποιος που τον αποκαλεί τον καταδικασμένο σε ισόβια πόσες φορές, για 11 δολοφονίες που έχει ομολογήσει κτλ. Τον αποκαλεί δολοφόνο και τον βρίζει, τότε, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω πού αλλού πρέπει να βρεθούμε εμείς για να πούμε ότι είμαστε σόφρονες. Γιατί εμείς σίγουρα δεν είμαστε σόφρονες, σίγουρα δεν έχουμε λογική. Έχει η κυρία Κούρτοβικ και προσπαθεί να μας το περάσει και εμάς. Τι έγινε, Δημήτρη, το τηλέφωνο? Έχετε δίκιο. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα, κάθε πρωί την εκπομπή σας και σας συγχαίρω για την εκπομπή αυτή που κάνετε, όλοι σας βέβαια που βοηθάτε, αλλά έτσι στεναχωριέμαι πάρα πολύ που κόβουν κάτι εκπομπές, κάτι αυτά και αναλαμβάνουν το συνέχεια, το Κοφοντίνα, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, από πίσω, δηλαδή θα το σκότωσε άτομα και θα τον ταΐζουμε εμείς τον Κοφοντίνα, αν θα κάνει, αν θα πάει στον Κορυνταλό ή αν θα πάει αλλού. Είναι αυτό δικό μας πρόβλημα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κατηγορηματικά. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Υπάρχει δικαίωμα. Άλλο, κύριε Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Αυτό είναι πρόβλημα, σε εισαγωγικά πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα. Η δουλειά τους είναι. Των δικαστών, των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με όλα αυτά. Ο καθένας μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να θέσει ένα αίτημα, το αν θα απορριφθεί, το αν θα γίνει δεκτό, τον. Θα το κρίνουν οι δικαστές, οι εισαγγελείς, υπάρχει ανώτατα δικαστήρια και όλα αυτά, όχι εμείς. Αλλά από την άλλη βλέπετε τι γίνεται καθημερινά με τα συλλαλητήρια και τη συμπαράσταση προς το πρόσωπο του Κουφοντίνα και είναι τραγικό. Βάλε μου ένα ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, αμέσως. Αμέσως, όποιο θες, βάλε. Γιατί πρέπει να... Έλα, Δημήτρη μου. Την Τετάρτη 3 Μαρτίου, 9 επιχειρήσεις της Καβάλας που έχουν μισθώσει οικόπεδο στο Βιοτεχνικό Πάρκο της Καβάλας έλαβαν με δικαστικό επιμελητή εξώδικη δήλωση από την εταιρεία Βιοτεχνικό Πάρκο ΑΕ. Η
για τον λόγο ότι δεν πληρώνουν το μίσθι όσο οφείλουν βάσει τη σύμβαση που έχουν υπογράψει. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικές οφειλές που η εταιρεία αξιώνει από τους παραπάνω οικοπεδούχους αγγίζει και τις 200.000 ευρώ. Στο βιοτεχνικό πάρκο Καβάλας έχουν εγκατασταθεί περίπου 20 επιχειρήσεις, με τις περισσότερες συμβάσεις μισθού των οικοπαίδων να έχουν συναυθεί το 2009. Ωστόσο, τα χρέη των οικοπεδούχων που σήμερα έλαβαν τα πρώτα εξώδικα ρύθμισης των οφειλόμενων μισθείων διαφέρουν τόσο ως προς το ύψος του ποσού όσο και προς το διάστημα. Μέσω των εξώδικων δηλώσεων που υπογράφει ο δικηγόρος Καβάλας κ. Βασίλης Κογκαλίδης, η διοίκηση του βιοτεχνικού πάρκου ζητά από τους οικοπεδούχους να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εντός 15 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, η εταιρεία θα προχωρήσει σε καταγγελία των συμβάσεων και θα αξιώσει με κάθε νόμιμο τρόπο τα χρήματα που τους οφείλονται. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης του βιοτεχνικού πάρκου, όπως έχουμε πει, θα πρέπει να δούμε κι εμείς πώς θα εξυγιάνουμε τα οικονομικά μας. Πολλοί από τους οικοπεδούχους δεν έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον ή κάποια κίνηση ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του. Έτσι και εμείς πήραμε την απόφαση να κάνουμε το επόμενο βήμα ώστε να δούμε τι μέλλει γενέστε. Μάλιστα. Για πόσες επιχειρήσεις μιλάμε και για τι ποσό, κύριε Τσουμάκη? Είναι 9 επιχειρήσεις, ναι, και το ποσό που οφείλουν μέχρι στιγμής είναι 200.000 ευρώ. 200.000 ευρώ, ε! Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. 9 επιχειρήσεις. Αυτές τις επιχειρήσεις τώρα, σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν, τι θα γίνει στην καταβολή των χρημάτων αυτών, τι πρόκειται να γίνει, κύριε Τσουμάκη? Θα πρέπει να γίνει η καταγγελία, ναι, της σύμβασης, και από εκεί και πέρα θα έχουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το βιοτεχνικό πάρκο λειτουργεί με σωστό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι οι εκτάσεις μας έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε, σωστά, ότι έχουν παραχωρηθεί για τον σωστό σκοπό. Μάλιστα. Κάποιο χρονικό περιθώριο? Εντός 15 ημερών θα πρέπει να μας απαντήσουν στο εξώδικο που τους έχουμε στείλει. Εντός 15 ημερών, λοιπόν. Οι δύο περιοχές τις οποίες βεβαίως λογικά πρόκειται να εγκατασταθούν τέτοιες επιχειρήσεις είναι το βιοτεχνικό πάρκο και η βιομηχανική περιοχή. Και οι δύο περιοχές έχουν τα δικά τους προβλήματα. Και όσον αφορά τη βιομηχανική περιοχή, βεβαίως άλλοι είναι αρμόδιοι να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Όσον αφορά όμως το βιοτεχνικό πάρκο, είμαστε αρμόδιοι εμείς, μαζί με το Επιμελητήριο και με το Δήμο φυσικά. Μέσα σε αυτό το πνεύμα αποφασίστηκε να σταλούν εξώδικα σε όλους όσοι απλώς δεσμεύουν τα οικόπεδα χωρίς να τα χρησιμοποιούν. Μάλιστα, αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πληρώσει κιόλας ούτε μία δόση. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσουν αν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν αυτή τη δέσμευση. Οπότε, θα πρέπει να πληρώσουν και τα χρήματα σύμφωνα με τους όρους του συμβολέου που έχουν υπογράψει. Αν δεν ενδιαφέρονται, να αποδεσμεύσουν τα ακίνητα, γιατί ακριβώς όταν υπάρχει ένα ακίνητο στη μέση άλλων ακινήτων και δυσχεραίνει κατά συνέπεια την ενοικίαση των άλλων ακινήτων, καλό είναι εμείς να ξέρουμε ποια είναι ελεύθερα, ποια είναι δεσμευμένα, ούτως ώστε να κάνουμε και τις αντίστοιχες προτάσεις μας στους επενδυτές. Σύμφωνα ωστόσο και με δηλώσεις των αρμόδιων φορέων, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη κινητικότητα αφορά το γεγονός ότι πλέον έχουν υπάρξει επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν σοβαρά στο βιοτεχνικό πάρκο. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, οι μέτοχοι να επιθυμούν να εξακριβωθεί η κατάσταση αλλά και να περάσει σε μια νέα σελίδα το βιοτεχνικό πάρκο. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται θα πρέπει να το δηλώσουν και όσοι δεν ενδιαφέρονται πλέον θα πρέπει να αποχωρήσουν για να αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο τα συγκεκριμένα οικόπεδα. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον από νέους επενδυτές, αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα είναι και λόγω της κατάστασης ότι δεν κινούνται τα πράγματα τόσο γρήγορα όσο συνήθως. Αλλά το επόμενο διάστημα, βλέποντας κιόλας οι επενδυτές ότι υπάρχει μια διοίκηση που μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, θα έχουμε αποτελέσματα. Το βιοτεχνικό πάρκο, ναι, έχει γυρίσει σελίδα. Από την αδράνεια των προηγούμενων χρόνων, πλέον πορευόμαστε προς ένα σωστό σκοπό. Υπάρχει περίπτωση, αν και εφόσον δεν προχωρήσουν ουσιαστικά στην αποπληρωμή αυτών των υποχρεώσεων οι επιχειρήσεις, να βγουν εκτός του βιοτεχνικού πάρκου, με δικαστική βέβαια οδό?
Ναι. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Γιατί αυτά τα οικόπεδα είναι ανεκμετάλλευτα. Κάποια από αυτά είναι και σε πολύ καλό σημείο. Και όταν έρχονται νέοι επενδυτές και εμείς τους λέμε ότι είναι δεσμευμένα αυτά χωρίς να έχουμε και τα έσοδα που πρέπει, καταλαβαίνετε ότι πρόβλημα δημιουργεί. Και στο του βιοτεχνικού πάρκου ξεκινά και επίσημα τις νέες διαδικασίες που αφορούν, κυρίες και κύριοι, την κινητικότητα για το βιοτεχνικό πάρκο αλλά και για τα οικόπεδα. Από ό,τι φαίνεται, με αφορμή τα εξώδικα, προκύπτει το ρεπορτάζ ότι ήδη υπάρχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές που αφορούν το βιοτεχνικό πάρκο. Έκκληση λοιπόν για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά να επενδύσουν για το βιοτεχνικό πάρκο και συνολικότερα για την αναβάθμιση της Νέας Καρβάλης να κάνουν και να δηλώσουν τώρα το ενδιαφέρον τους. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα εξώδικα που έχουν σταλεί τουλάχιστον στους 9 οικοπεδούχους μέχρι στιγμής αγγίζουν το ποσό που ζητείται, τις 200.000 ευρώ. Οι αρμόδιες διοικήσεις του ΒΙΟΠΑ πραγματικά δεν πίεζαν τους, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών οικοπεδούχους, γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η αίσθηση, ας το πούμε έτσι, επιείγειας και συναντήληψης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει το καθεστώς αυτό να σταματήσει και να ξεκαθαριστεί η εικόνα, να έχουμε μια καθαρή εικόνα τι υπάρχει στο βιοτεχνικό πάρκο. Και βεβαίως το δεύτερο κίνητρο είναι ακριβώς η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος από πολλούς, σας το διαβεβαιώνω. Σίγουρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανθρώπους, για επιχειρήσεις που είναι μέσα στη δεκάδα ο αριθμός, που ενδιαφέρθηκαν ακόμα και να μπουν στο βιοτεχνικό πάρκο, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν εξαιτίας των δεδομένων συνθήκων που υπάρχουν σήμερα εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια και μιλούσαμε προηγουμένως για το θέμα του κορονοϊού, θα περάσουμε, λέει, τα 100 θύματα την ημέρα, προειδοποιεί ο Παυλάκης Σαριγιάννης. Ένα ολικό lockdown, λέει, πρέπει να γίνει για ένα μήνα. Ο γιατρός και ερευνητής Γιώργος Παυλάκης, τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία της Αττικής κινδυνεύουν ακόμα να καταρρεύσουν, ενώ μάλιστα ανέφερε ότι είναι πιθανό να δούμε μέχρι και πάνω από 100 θύματα την ημέρα. Συμπληρώνοντας ότι αν δεν τηρούμε τα μέτρα, τα κρούσματα θα φτάσουν τα 3.000 ημερησίως. Πολλοί λένε ότι τα μέτρα είναι άδικα και παράλογα, αλλά είναι δύσκολο να βρεις ιδανικές λύσεις. Χρειάζονται απλοί κανόνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παυλάκης. Προέβλεψε ότι ενώ σήμερα έχουμε 20 με 40 θύματα από τον κορονοϊό, την ημέρα, την επόμενη εβδομάδα, τα θύματα θα είναι από 60 και πάνω και ενδέχεται να περάσουν και τα 100. Μάλιστα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω, τα λένε οι επιστήμονες. Εγώ δεν είμαι ειδικός για να τα πω, αλλά τα λένε οι επιστήμονες. Τώρα, κάπου θα ενδεχομένως θα βασίζονται για να τα λένε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Όλα αυτά. Ναι, γι' αυτό και ενδεχομένως υπάρχουν και όλα αυτά τα τετραψήφια νούμερα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Έλα. Λοιπόν, αυτά, είπε και ο Παυλάκης. Τώρα, τι να σας πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους αριθμούς μετακίνησης, να ενημερωθούμε και μετά να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να μιλήσουμε με τον κύριο Παπά. Στο SMS2, που αφορά σε μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, δηλαδή σε σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, αλλά καθώς και στο SMS3 όσον αφορά στο σκέλος των τραπεζών, εφιστούμε την προσοχή ότι η μετακίνηση θα πραγματοποιείται μόνο είτε εντός του οικίου Δήμου, είτε σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας. Ως προς το SMS6 τώρα, που αφορά σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο πεζή ή με ποδήλατο. Δεν θα μπορεί δηλαδή κανείς σε όλη τη χώρα να στείλει κωδικό 6 και να πάρει το αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή
για να θληθεί να βγάλει βόλτα στο κατοικίδιο. Επίσης, στην περίπτωση της μετακίνησης για παροχή βοήθειας, κωδικός 4, τα ελεγκτικά όργανα από αύριο εντέλονται να ζητάνε επιπλέον διευκρινήσεις κατά τον έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσουν την ορθή χρήση του SMS. Πάμε να συνεχίσουμε. Φίλες και φίλοι, και όπως σας υποσχεθήκαμε, μετά τις 11, το διαφημιστικό διάλειμμα των 11, θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λεωνίδα Παπά, αντιδήμαρχο κοινωνικών υπηρεσιών της Καβάλας και βέβαια εργατολόγο, δικηγόρο, για τυχόν ζητήματα που σας εξακολουθούν να σας απασχολούν και θέλετε να θέσετε ερωτήματα στον καλεσμένο που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε Παπά. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο διάβασα μόλις πριν από λίγο. Ραντεβού, λέει, με την εφορία για όσους εισέπραξαν αναδρομικά και συντάξεις. Ένας φόρος, ναι, που αναμένεται να φτάσει μέχρι και το 55%. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, αυτοί πράγματι που έλαβαν αναδρομικά συντάξεων, είτε οι κληρονόμοι, είτε οι συνταξιούχοι που πήραν τις περικοπές, είτε και οι συνταξιούχοι που παίρνουν αναδρομικά πάνω από 2-3 μήνες, κάνουν αναγκαστικά τροποποίηση φορολογικών δηλώσεων. Γιατί όταν παίρνεις αναδρομικά, παράδειγμα, παίρνει κάποιος αναδρομικά από τον το μήνα, έκανε τη σύνταξη το 19. Δεν σημαίνει ότι πληρώθηκε ένα ποσό μαζεμένο το 21 τον Μάρτιο. Σημαίνει ότι είναι συνταξιούχος από το 19 και όλο το 19, ενώ μέχρι τώρα δεν είχε εισόδημα, παίρνει 12 συντάξεις, οι οποίες κατανέμονται στο 19. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται τροποποίηση και θα γίνει νέα φορολογική εκαθάριση. Ναι. Βέβαια, πρέπει να ξέρουν οι ασφαλισμένοι, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν και εκπλήσονται από τα αναδρομικά, ότι γίνεται παρακράτηση φόρου 20% στα αναδρομικά. Και αυτά αποδίδονται στη συνέχεια στην εκαθάριση. Αλλά όσοι πήραν χρήματα, αυτά δεν είναι αφορολόγητα, αναμένεται να φορολογηθούν και να τροποποιηθούν οι εκαθαρίσεις τους, οι φορολογικές των προηγούμενων ετών. Για κάθε τέτοια πορεία λοιπόν μπορούν και πρέπει να απευθύνονται στους λογιστές τους, οι οποίοι θα τους το ξεκαθαρίσουν το πλαίσιο και το τοπίο. Ναι. Κύριε Παπά, αυτό αφορά μόνο τους συνταξιούχους που πήρανε κάποιο πίσω, ας πούμε, για ποιο αναφέρεται, για το ΕΚΑΣ, για το... Όχι, όχι, αυτό αφορά τις περικοπές των συντάξεων. Α, τις περικοπές, ναι. Και πήραν αναδρομικά. Ακριβώς, τους κληρονόμους που πήραν επικουρικά συντάξεων και το καθεξής. Ναι. Φυσικά. Μάλιστα. Τώρα, πέστε μου κάτι. Τι γίνεται, αν γνωρίζετε ή αν έχουμε κάτι νεότερο, τι γίνεται με αυτό που όλοι έτσι καρτερικά περιμένουν όσον αφορά ότι οι χαμηλά συνταξιούχοι θα πάρουν ένα ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ σε κάποιους και λιγότερο σε κάποιους άλλους. Ένα δικαστήριο που αναμένεται να πάρει μια απόφαση και αν βέβαια το κράτος δεχτεί αυτή την απόφαση και δεν προσφύγει περαιτέρω. Ναι. Κοιτάξτε, θα περιμένουμε συγκεκριμένες οδηγίες. Θα είναι σαν δώρο Πάσχα, αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε τίποτα. Ναι. Προς το παρόν είμαστε στα τυφλά. Δεν έχουμε περαιτέρω ενημέρωση. Ναι. Όσον αφορά τις 350 νομίζω που εκκρεμούν από παλαιότερες περιπτώσεις, ναι, σε αυτές βλέπετε να υπάρχει κάποια εξέλιξη τέτοια που να μην τρέχουν οι άνθρωποι δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να βρούνε μια λύση? Δεν βλέπω προς το παρόν εξέλιξη. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι επειδή περπατάει ψηφιακή σε ορισμένους τομείς συντάξεων, όπως την αγροτική σύνταξη του ΟΓΑ ή στη σύνταξη χειρίας, καταλαβαίνετε ότι κάποια ταμεία, κάποιοι ενταχθέντες φορείς στον ΕΦΚΑ, λίγο γλιτώνουν από το μεγάλο βάρος και μπορούν τις εκκρεμείς υποθέσεις να τις προχωρήσουν πιο γρήγορα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που όχι μόνο δεν θα πάμε πιο γρήγορα, θα πάμε πιο αργά. Τι εννοώ? Εννοώ για την περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Όσοι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν φέτος, επειδή στο δημόσιο δεν υπάρχει ακόμη ψηφιακή σύνταξη, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν και 3 και 3,5 χρόνια με την προσωρινή μέχρι να βγει η οριστική τους. Αυτό πρέπει να το ξέρουν καλά, γιατί ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Μέχρι στιγμή ήταν 2 με 2,5 χρόνια. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί που έφυγαν το 18 τον Αύγουστο δεν έχουν πληρωθεί ή είναι να πληρωθούν τώρα.
Όσοι φύγουν φέτος μπορεί να περιμένουν ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν η φετινή χρονιά κρύβει αυτό το κίνδυνο για τους δημοσίους υπαλλήλους γενικά, για τους εκπαιδευτικούς ειδικότερα. Γιατί θα φύγουν πάρα πολύ φέτος και κατά δεύτερο λόγο, λόγω της τηλεργασίας του λογιστήριου, έχουν μείνει πίσω υποθέσεις. Άρα θέλει λίγη προσοχή. Αυτοί που έχουν υποχρεώσεις και δεν μπορούν να περιμένουν 3 και 3,5 χρόνια με το έναντι, θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά. Ναι. Η αλήθεια είναι πως και με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, τα πράγματα αν ήταν δύσκολα κάπως, μάλλον έχουν δυσκολέψει περισσότερο και ταλαιπωρείται πάρα πολύς κόσμος με όλη αυτή την κατάσταση, με μια έκδοση σύνταξης ενδεχομένως, και άμα υπάρχουν και 2 ταμεία για τη σύνταξη, εκεί το πράγμα μπερδεύει ακόμη περισσότερο. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχω καταχωρήσει κάποια μηνύματα, πέστε μου κάτι, με τις συντάξεις κυρίας υπάρχει ένα θέμα. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Υπάρχει ένα ψιλομπέρδεμα, να το πω έτσι, στην καθομιλωμένη, το οποίο λέει ότι για τη σύνταξη κυρίας, ας πούμε, αν και εφόσον υπάρχει κυρία σύνταξη, παίρνεις αυτά, εάν δεν υπάρχει παίρνεις τα άλλα, αν δεν υπάρχουν και τα 2 δεν παίρνεις τίποτα. Δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα με τη συντάξη κυρίας, δηλαδή να υπάρχει μια πιο, πώς να το πω, πιο ενδεδειγμένη λύση, σταθερή, που να μην υπάρχουν παρακλάδια, δηλαδή τόσα πολλά που να μπερδεύονται οι άνθρωποι και να τρέχουν δεξιά και αριστερά για να βρουν κάποιο φως στο τούνελ. Έχετε δίκιο, υπάρχει ένα μπέρδεμα εκτεταμένο, μια δεδαλώδης νομοθεσία, η οποία πολλές φορές και για εμάς τους ίδιους είναι δύσκολο να ερμηνευτεί. Πώς έχουν όμως τα πράγματα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ο συνταξιούχος κυρίας, εφόσον αυτός που πέθανε ήταν συνταξιούχος, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, γιατί η απόφαση μεταβίβασης της σύνταξης βγαίνει από τη μερό, την εκτυπώνουμε εμείς. Ναι. Και παίρνει το 70%. Ο συνταξιούχος, ο χείρος που έχασε τον άνθρωπό του και δεν ήταν συνταξιούχος, αλλά ήταν ασφαλισμένος, πρέπει να περιμένει κάποιους μήνες. Και αυτός δικαιούται το 70% τη σύνταξη που θα έπαιρνε ο σύζυγος ή η σύζυγος. Από εκεί και πέρα. Για 3 χρόνια λοιπόν παίρνει το 70% χωρίς καμία περικοπή. Μετά την τριετία όμως έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, εάν εργάζεται ο χείρος ή η χείρα ή παίρνει δικιά του σύνταξη, η σύνταξη κυρίας μειώνεται 50%. Ή εάν είναι... Αν εργάζεται, δεν έχει αυτή την επιλογή. Αν παίρνει όμως δικιά του σύνταξη, μπορεί να επιλέξει ποια από τις 2 θα μειωθεί 50%. Ναι. Προφανώς η χαμηλότερη. Mm-hmm. Τώρα, το ζήτημα που προκύπτει είναι το εξής. Ο χείρος ή η χείρα έχει την υποχρέωση λοιπόν στην τριετία μετά το θάνατο να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο ταμείο από το οποίο παίρνει σύνταξη κυρίας. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΚΑ για θανάτους μετά το 16, δηλαδή μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν διενεργεί αυτή τη μείωση. Πρακτικά αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι όλοι οι χείροι και οι χείρες δουλεύουν, δεν δουλεύουν, παίρνουν, δεν παίρνουν δικιά του σύνταξη, έχουν, δεν έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση, δεν έχουν προς το παρόν περικοπή. Όμως αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει το λογισμικό από τον ΕΦΚΑ για αυτή την περικοπή. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που έπρεπε να τους γίνει περικοπή, δεν έχει γίνει περικοπή στην τριετία, παρότι ο χείρος παίρνει δικιά του σύνταξη, δουλεύει. Και θα έρθει κάποια στιγμή ο λογαριασμός αναδρομικά. Εδώ λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουν αυτό οι κύριοι και οι κύρες. Έτσι. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι και δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν υπάρχει λογισμικό από τον ΕΦΚΑ. Και ξέρετε, όσο απομακρυνόμαστε από την τριετία, τόσο περισσότερα χρήματα παίρνουν αχρεωστήτως καταβληθέντα και τόσα περισσότερα θα χρειαστεί και θα κληθούν να επιστρέψουν όταν λυθεί αυτό το θέμα. Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς και μας έχουν ρωτήσει είναι το εξής. Αυτό που θα γίνει τώρα, για πρώτη φορά νομίζω γίνεται, που θα πάρει κάποιος μέσα σε αυτούς τους χιλιάδες συνταξιούχους την προσωρινή σύνταξη, 300 τόσα ευρώ, μέχρι να εκδοθεί η ολόκληρη σύνταξη. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, να σας πω. Ο ΕΦΚΑ έχει ενημερώσει ότι 10 Μαρτίου θα ανοίξει πλατφόρμα. Ναι. Στον ΕΦΚΑ. Πώς άνοιξε η πλατφόρμα για τους κληρονόμους των συνταξιούχων? Έτσι θα ανοίξει μια πλατφόρμα, μια εφαρμογή. Εκεί λοιπόν θα μπαίνουν. Ποιοι θα μπαίνουν? Θα μπαίνουν οι συνταξιούχοι που έχουν παραδώσει για σύνταξη και περιμένουν να πληρωθούν και δεν έχουν πληρωθεί. Αυτοί που παίρνουν προσωρινή σύνταξη δεν υπάρχει λόγο να μπουν να τα ζητήσουν. Γιατί κινδυνεύουν
παίρνοντας προσωρινή και παίρνοντας και την εθνική, να πάρουν παραπάνω από ό,τι δικαιούνται και να χρωστάνε μετά. Άρα ξαναλέω, προσοχή, αυτό το αίτημα για να πάρουν την εθνική θα το κάνουν μόνο όσοι έχουν παραδώσει, δεν παίρνουν προσωρινή και περιμένουν πολύ καιρό. Δηλαδή είτε ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, είτε ασφαλισμένοι με διαδοχική ασφάλιση που θα καθυστερεί η σύνταξή τους, είτε ασφαλισμένοι που έχουν χρόνο στο εξωτερικό και η σύνταξή τους καθυστερεί πάρα πολύ. Πρέπει να ξέρουν οι ασφαλισμένοι ότι αυτή η εθνική, αυτή η διαδικασία που θα γίνει από τις 10 Μαρτίου δεν περνάει από τις συντάξεις, από τα τμήματα συντάξεων των ταμείων. Είναι κατευθείαν πληρωμή. Και όταν βγει η σύνταξη, θα γίνει εκαθάριση. Θα πρέπει να απευθύνονται λοιπόν στο δικηγόρο τους και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, γιατί πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Αν κάποιος δεν έχει δικαίωμα σύνταξη θεμελιωμένο, δεν θα την πάρει αυτή. Πρέπει να έχει θεμελιωμένο, να έχει παραδώσει. Να δούμε πόσα χρόνια έχει, αν παίρνει μειωμένη πλήρη, γιατί δεν θα πάρουν όλοι 384. Αν κάποιος έχει 15 χρόνια και βγαίνει στη μειωμένη, μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, 250, λέω ένα παράδειγμα. Άρα δεν είναι για όλους, δεν μπορούν όλοι και δεν πρέπει όλοι να την πάρουν. Πρέπει να τη ζητήσουν, ξαναλέω, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ ή όσοι έχουν περισσότερα από δύο ταμεία ή όσοι έχουν και ξένο ασφαλιστικό φορέα και είναι δεδομένο ότι δεν πληρώνονται και ότι περιμένουν πάρα πολύ καιρό. Όσοι έχουν πληρωθεί έστω προσωρινοί, δεν πρέπει να τη ζητήσουν. Θα γίνει μπέρδεμα και θα χρωστάνε μετά χρήματα που θα κληθούν να επιστρέψουν. Εγώ ένα έχω να πω με όλα αυτά που ακούω και ενδεχομένως με όλες αυτές τις επαφές που κάνουμε και μαζί σας και με άλλους συναδέλφους σας, όπως τον κύριο Μητρόπουλο, ας πούμε, καταλαβαίνω ότι... Αν δεν προσφύγει κάποιος σε έναν δικηγόρο όπως είστε εσείς, εργατολόγο, για να πάνε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να πάνε, δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να... Ναι, είναι δύσκολο. Να διεκπαιρεώσει κάποια πράγματα. Με όλα αυτά που εκάστοτε κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει, έτσι. Είμαστε δίκαιοι και σωστοί με τη δεδαλώδη νομοθεσία που υπάρχει, καλό είναι να συμβουλευτεί οποιοδήποτε κάποιον δικηγόρο για να μπορέσει να ανταποκριθεί χωρίς προβλήματα. Επίσης, κύριε Τζέλιο, θέλω να πω το εξής. Επειδή έστω βήμα-βήμα, αργά-αργά, προχωράει η ψηφιακή σύνταξη, καλό είναι οι ασφαλισμένοι κυρίως του ΙΚΑ, γιατί σε όλους τους άλλους υπάρχει μια, ας πούμε, μηχανογράφηση, μια υποτυπώδης, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν τη συνταξιοδότησή τους, να πηγαίνουν τα ένσημά τους στο ΙΚΑ για επίσημη καταμέτρηση. Αυτό διευκολύνει τους ασφαλισμένους και επιταχύνει την απονομή της σύνταξής τους. Ιδίως τώρα που θα υπάρχει ψηφιακή σύνταξη, καλό είναι να είναι όλοι οι ασφαλισμένοι έτοιμοι να έχουν επίσημη καταμέτρηση από το ΙΚΑ για να μπορεί να εκδοθεί γρήγορα η σύνταξή τους. Είναι πολύ βασικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι μου είπες, Δημήτρη? Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι δηλαδή κάτι... Α, εντάξει, είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Α, είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ. Α, είμαι αυτό. Όλα καλά. Εδώ υπάρχει πολλή θεματολογία που πρέπει να διεκπαιρεώσει κάποιος για να μπορέσει να επιτέλους να πάρει τη σύνταξη. Και δεν ξέρω, σίγουρο είναι ότι πρέπει να επισκεφτεί το γραφείο σας για να μπορέσει να επιλύσει το ζήτημά του κατά τον καλύτερο τρόπο για να μην έχει περιπέτειες αργότερα, έτσι. Ακριβώς. Πέστε μου κάτι. Υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί χιλιάδες στην Ελλάδα, οι οποίοι σε ποιο ατόπιμα έχουν πέσει, σε εισαγωγικά έχουν πέσει ατόπιμα. Το λάθος είναι του ταμείου. Δεν άλλαξαν κάποτε κατηγορία, όπως έλεγε το πρώην ΤΕΒΕ και σήμερα ΕΦΚΑ. Εξακολουθούσαν όμως να πληρώνουν όλα τα χαρτιά που ερχόντουσαν για να πληρώσουν. Δεν χρωστούσαν δραχμή. Και κάποια στιγμή οι φωστήρες του ΤΕΒΕ ανακάλυψαν ότι ο Λεωνίδας, ο Τζέλιος, έπρεπε να αλλάξει κατηγορία. Και δεν άλλαξε, χωρίς όμως να ζημιώσει το ταμείο, χωρίς να βάλει περισσότερα αίτημα, χωρίς, του ζητάνε από όλους αυτούς ένα πολύ σημαντικό ποσό. Για 10 χρόνια, 12 χρόνια. Το έχετε υπόψη σας αυτό? Βεβαίως το έχω υπόψη. Είναι η μετάπτωση είτε σε άλλες ασφαλιστικές κατηγορίες, είτε από νέο σε παλαιό ασφαλισμένο. Δημιουργείται λοιπόν μια οφειλή και ένα χρέος, το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει ο ασφαλισμένος, αλλά και ο υπάλληλος των ασφαλιστικών ταμείων
όταν κάνει τον έλεγχο, είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτή τη μετάπτωση. Ναι. Δυστυχώς θα έπρεπε μηχανογραφικά αυτό να ελέγχεται κατά την πορεία του ασφαλιστικού χρόνου, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που καλείται ο ασφαλισμένος να καταβάλει ποσά αδιόλογα καταφρόνητα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί δυστυχώς, και το μόνο που κάνουν τα ταμεία σε αυτή την κατεύθυνση είναι να μην επιβάλλουν προσαυξήσεις σε αυτά τα ποσά. Ναι. Εσείς έχετε ασχοληθεί καθόλου με καμία περίπτωση τέτοια? Δεν υπάρχει ακόμη δεδικασμένο αν θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα ή αν θα η ευθύνη πάει στο ταμείο ή κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, όταν είναι οι εισφορές που οφείλονται, θα πληρωθούν εκτός αν έχουν υποπέσει σε 20ετή παραγραφή. Αλλιώς θα πληρωθούν. Δεν το γλιτώνουν αυτό. Δυστυχώς οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να το αποφύγουν. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή το να μην αλλάξει. Βέβαια, ήμασταν στην εποχή του. Σήμερα μπορεί να υπάρχει μια ηλεκτρονική κατάσταση, έτσι, διαχείριση. Αλλά παλιά ήμασταν με το τευτεράκι και με το στυλό. Ναι. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Αυτό. Λοιπόν. Πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας, τον κύριο Παπά. Μισό λεπτό θέλω να το ρωτήσω. Σας ακούει. Κύριε, ναι. Το έχω χρηστεί την τηλεόραση. Ναι. Κύριε Παπά, εγώ το 13 είχα πάρει για μία και μοναδική φορά το ΕΚΑΣ. Για μία ούτε... Ναι, είχα πάρει, δεν θυμάμαι, μόνο όμως για το 13. Ούτε τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνα, ούτε μετά, γιατί κόπηκε κιόλα. Έχει γίνει ένα δικαστήριο, λέει, και περιμένουν για να δώσουν, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Το είπαμε προηγουμένως, κυρία μου. Δεν ήμουνα. Ναι. Ότι οι χαμηλασυνταξιούχοι, και αν θέλει με διορθώνει ο κ. Παπάς, θα πάρουν κάποια χρήματα πάνω σε αυτό το θέμα κτλ. Καλύτερα απαντήστε εσείς, κύριε Παπά. Πάντως, να πούμε στην κυρία το εξής. Εάν παίρνει σύνταξη από το 13 και μετά και δεν έχει διακοπεί η σύνταξή της... Ποτέ δεν διακόπη, η σύνταξή μου είναι η κυρίας. Ωραία. Πιθανόν να έπρεπε να πάρετε ΕΚΑΣ και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί το ΕΚΑΣ δεν διακόπη το 13 ή το 14. Εκτός βέβαια, αν μετά το 14 αποκτήσατε άλλα εισοδήματα ή και δικιά σας σύνταξη, για παράδειγμα, ιδάλλως... Όχι, δεν έχω δικιά μου σύνταξη. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΕΚΑΣ δεν διεκόπτει το 13 ή το 14. Εγώ θα πρότεινα, επειδή το ΕΚΑΣ χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, να απευθυνθείτε στο αρμόδιο ή κατ' τόπου κατοικία σας, αν είστε από Καβάλα της Καβάλας, και να ζητήσετε στο τμήμα πληρωμών, γιατί υπάρχει ακόμη έλεγχος σε παλιά χρόνια ΕΚΑΣ, όχι πολλές περιπτώσεις, αλλά υπάρχει έλεγχος, να γίνει ένας έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιο λάθος. Γιατί ξαναλέω, το ΕΚΑΣ δεν κόπηκε το 13 ή το 14. Δεν ακούστε, τι θα έλεγα τώρα. Σύνταξη του ΤΕΒΕ παίρνω. Του ΤΕΒΕ, ωραία. Θα απευθυνθείτε στο αρμόδιο ΤΕΒΕ. Και θα πείτε ότι έπαιρνα ΕΚΑΣ, δεν πήρα τις επόμενες χρονιές. Μήπως εκκρεμεί ακόμη ο έλεγχος. Γιατί σας ξαναλέω, αν δεν αποκτήσατε εισοδήματα την επόμενη χρονιά, δεν βλέπω το λόγο να κοπεί το ΕΚΑΣ. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κυρία. Γεια σας. Καλημέρα. Και εγώ, εσείς. Καλημέρα. Λοιπόν. Αν δεν έχουμε άλλο τηλέφωνο, τα ερωτήματα έτσι κι αλλιώς τα έθεσα εγώ, γιατί τα είχαμε συλλέξει. Να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Παπά Δημήτρη. Okay. Λοιπόν, χτύπησε το τηλέφωνο ή μου φάνηκε. Λοιπόν, κύριε Παπά, θερμά να σας ευχαριστήσω και μια ακόμη φορά για τη συνομιλία, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, πάντοτε στη διάθεσή σας και των ακροατών. Βέβαια, δεν λύνονται τα θέματα από την τηλεόραση. Καλό σωστά, θα είναι. Σωστά. Να σας επισκεφτείνουμε στο γραφείο σας εδώ στην Καβάλα, για να μπορούν να επιληθούν όποια ζητήματα έχουν ο καθένας από εμάς. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλημέρα. Πάμε, Δημήτρη, σε ένα από τα ρεπορτάζ που έχουμε. Το επαναφορά του Click Away, αυτό δεν είναι, νομίζω. Ναι. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Το έχουμε. Ωραία, πάμε. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές σε όλη τη χώρα κατατάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου κόκκινο. Τα μέτρα ισχύουν από αύριο στις 6 το πρωί ως την 3η 16 Μαρτίου στις 6 το πρωί.
Με αυτή του τη φράση και χωρίς καμία άλλη αναφορά στο ότι πρόκειται να γίνει με το λιανεμπόριο, ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή του για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Χαρδαλιάς το απόγευμα της Τετάρτης. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις, ωστόσο, προκάλεσαν σύγχυση στον επαγγελματικό χώρο, καθώς δεν γνώριζαν εάν πρόκειται να ανοίξουν με click away ή κανονικά. Υπήρχε μία σύγχυση, όπως πολύ σωστά είπατε, κυρία Τζεμιδάκη, διότι πολύ απλά. Χτες στην ενημέρωση που έγινε από τον Υπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, δεν υπήρχε καμία ανοίξη που αφορά το λιανεμπόριο. Οι περισσότεροι από εμάς προσπαθήσαν να ερμηνεύσουν, είδαμε και ξαναείδαμε τις δηλώσεις, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε νόημα. Πολύ αργά το βράδυ και στο δελτίο σας που έγινε η παρέμβασή μου, ενημερωθήκαμε από την ΕΣΕΕ ότι τα καταστήματα από σήμερα θα λειτουργήσουν με τη μέθοδο του click away και του click inside. Δεν είχαμε να πούμε περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά το ωράριο. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες και πλέον κάναμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Καλό είναι όταν θα θέλουν οι κυβερνητικοί παράγοντες να κάνουν κάποια ενημέρωση, πρώτα να έχουν προαποφασίσει και τις λεπτομέρειες και στη συνέχεια να μπορούν να ενημερώσουν και εμάς. Νομίζω ότι ήταν λίγο απροετοίμαστοι γενικά, αλλά τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Ότι χθες το απόγευμα όντως και εμείς δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Είμαστε click inside, click away, αλλά τώρα είμαστε click inside. Ο κόσμος μπορεί με ένα μήνυμα ή με ένα τηλέφωνο να μας πάρει ένα τηλέφωνο στα μαγαζιά μας και να μπει μέσα να κάνει τις αγορές του όμορφα και ωραία. Δηλαδή, λίγο έπρεπε να διευκρινιστεί λίγο πιο νωρίς. Όντως υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα νομίζω τα πράγματα θα μπουν σε μια σειρά. Τελικώς, η ανακοίνωση από τα εκτελεστικά τους όργανα ήρθε αργά το βράδυ της Τετάρτης, με την απόφαση να κάνει λόγο για click away και click in shop στα καταστήματα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αύξηση κρουσμάτων το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μία διευκρίνηση όσο αφορά το ωράριο που υπήρχε εξ αρχής μία σύγχυση είναι ότι για την πόλη της Αλεξανδρούπολης και για τον ευρύτερο Δήμο ισχύει το ωράριο που ίσχυε μέχρι και σήμερα, όπου τα καταστήματα θα είναι πρωί και απόγευμα κανονικά ανοιχτά, με τον τρόπο όμως, όπως είπαμε, με click inside και click away. Πάνω που έτσι είχαμε μπει σε έναν ρυθμό και προσπαθούσαμε να τον κρατήσουμε, πάνω που έτσι δόθηκε μια παράταση στην εκπτωτική περίοδο μέχρι και τέλος Μαρτίου για να διευκολυνθούν και τα καταστήματα αλλά και οι καταναλωτές, γιατί ανοίξαμε και λίγο πιο αργά, ανοίξαμε 18 Ιανουαρίου, χάσαμε ένα μέρος εκπτωτικής περίοδου, οπότε μας δόθηκε τώρα μέσα στο Μάρτιο, ξαναγυρνάμε αρκετά βήματα πίσω στο click away και το click inside. Διχογνωμία για την ανακοίνωση των έξυπνων μέτρων από την κυβέρνηση υπάρχει και στην κοινή γνώμη. Πιστεύω θα πάμε πιο καλά, πιστεύω. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα. Εσείς πιστεύετε έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός σε κόκκινο και βαθύ κόκκινο? Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει, γιατί στην Αθήνα γίνεται χαμός, στη Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι είναι λίγο εξοντοντικά όσον αφορά την επαρχία και κυρίως τις περιοχές οι οποίες τουλάχιστον φαίνεται το τελευταίο διάστημα είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα και τα κρούσματα είναι πάρα πολύ λιγότερα και δυστυχώς οι επαγγελματίες κυρίως την πληρώνουν πάρα πολύ άσχημα αυτό το μέτρο. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα, στις μεγαλοπόλεις, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να δοκιμαστεί η κάθε καβάλα, η οποία τα κρούσματά της είναι πολύ χαμηλά. Click away, click inside, καταλάβατε, λέω ότι πρέπει να κάνετε σήμερα. Τίποτα. Όχι. Τίποτα. Τίποτα. Πέστε μου εσείς τώρα, δεν ξέρω. Ούτε εμείς να σας πούμε, αργά το βράδυ καταλάβαμε λίγο τι γίνεται. Κατά τις 10 με 11. Τους βρήκατε απροετοίμαστους, πώς? Απροετοίμαστους, με αυτά τα οποία γίνονται είμαι λίγο επιφυλακτικός, είμαι μαζεμένος, υπάρχουν φοβίες ως επιτοπλίστων. Μπερδεμένη συνολικότερα η αγορά της καβάλας, αλλά και φυσικά σε όλη τη χώρα επαγγελματίες. Όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του ένα channel, πολλοί καταστήματα στην καβάλα σήμερα το πρωί, τουλάχιστον μέχρι τις 12, δεν είχαν ανοίξει. Ενώ τόνιζαν με τις ειδικές σημάνσεις ότι οι αγορές πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά, τουλάχιστον για σήμερα. Από ό,τι φαίνεται, η πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν έτοιμη όσον αφορά την προετοιμασία και τις επίσημες ανακοινώσεις με την κοινή υπουργική απόφαση για την αγορά, που από ό,τι φαίνεται έπρεπε να υπάρξουν και κατάλληλες προετοιμασίες πριν ανακοινωθούν τα νέα μέτρα και ο νέος χάρτης από τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Κικίλια. Αν κάνει κάποιος μια βόλτα σήμερα θα δει ότι η αγορά κινείται κανονικότατα. Από εκεί και μετά πάλι θα την πληρώσουν την ύφη, όπως σας είπα και χθες, τα καταστήματα του λιανεμπορίου, τα οποία πληρώνουν το μάρμαρο μια ζωή, διότι είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά δεν συμβάλλουν στην μετάδοση του κοροναϊού τόσο πολύ, αλλά είναι αυτά τα οποία κλείνουν πρώτα.
Η εστίαση δεν το συζητάμε, είναι κλειστή και θα παραμείνει από ό,τι φαίνεται. Έντονες αντιδράσεις, ωστόσο, φαίνεται πως έχουν προκληθεί στην Κομωτινή, καθώς από ό,τι φαίνεται, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρης Χαρίτου, μετά από συνομιλία που είχε με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, του εξέφρασε το παράπονό του για το γεγονός, ενώ μάλιστα του ζήτησε να παρουσιάσει τα συγκεκριμένα επιδημιολογικά στοιχεία για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, που έκανε τους λοιμοξιολόγους αλλά και την κυβέρνηση να την εντάξουν σε κόκκινη ζώνη. Μίλησα το πρωί με τον Υπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά. Και για πολλή ώρα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, για πολλή ώρα. Για να του μεταφέρω και την αγωνία και τις ανησυχίες εδώ και των φορέων και της κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης. Και το είπα πολύ καθαρά, ας πούμε, με ποια επιδημιολογικά κριτήρια πήρατε μια τέτοια απόφαση. Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, το οποίο προέρχεται από τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων που επιβίωσαν του χριστιανισμού και σύμφωνα με τον λαογράφο Δημήτριο Λουκάτο, το φαγοπότι και το γλέντι της ημέρας είναι ομοιοπαθητικές προσπάθειες για την εφορία της γης, ήταν διαφορετικοί. Η Τσικνοπέμπτη λοιπόν του 2021 ήταν αυτή η οποία από ό,τι φαίνεται εγγενίασε μία νέα κατάσταση και φυσικά προσαρμοσμένη στα δεδομένα του COVID-19. Η πόλη της Καβάλας άδεια, τα στέκια της νεολαίας αλλά και τα μέρη τα οποία ήταν γεμάτα από κόσμο τις προηγούμενες χρονιές άδεια. Η εστίαση κλειστή με το κυρίαρχο μήνυμα ότι ελπίζουν για την επόμενη σεζόν η κατάσταση να είναι καλύτερη. Η εκπομπή αναλυτής ωστόσο του ένα τσάνελ τηρώντας τα έθιμα όσον αφορά τις ζωντανές συνδέσεις κατέγραψε τον διαφορετικό παλμό των ειδήσεων, των εξελίξεων αλλά και της ημέρας. Το κέντρο της Καβάλας άδειο, με την εστίαση να είναι κλειστή και οι μόνοι που να λειτουργούν να είναι αυτοί που πλέον λειτουργούν με την μέθοδο του delivery και του take away. Το μόνο σίγουρο, η επόμενη μέρα θα είναι τελείως διαφορετική και φυσικά η ευχή όλων, οι προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή από επαγγελματίες αλλά και από όλους τους πολίτες να φέρουν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο έτσι γνωστά και αγαπημένα να πω εγώ στέκια για την σημερινή ημέρα και όχι μόνο. Τσικνοπέμπτη λοιπόν από ένα κατάστημα εστίασης λοιπόν στην περιοχή του Άγιου Λουκά. Βλέπουμε ότι έχει πάρει φωτιά πραγματικά από πάρα πολύ νωρίς το συγκεκριμένο το προσωπικό με το να ετοιμάζει όλα τα κατάλληλα εδέσματα για την ημέρα της Τσικνοπέμπτης. Βλέπεις μόνο εδώ πρέπει να σου πω τα πόσα κουτάκια έχουν ετοιμαστεί και είναι έτοιμα για να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι. Να σου πω ότι υπήρχαν και άλλες προσφορές κρεατικών από τη συγκεκριμένη αλυσίδα στο άλλο κατάστημα, ωστόσο ξεπουλήσαμε, Απόστολε. Δεν μας έχει μείνει τίποτα, οπότε αναγκαστικά οι περισσότεροι καβαλιώτες από ό,τι καταλάβαμε έχουν ήδη από πολύ νωρίς εφοδιαστεί με τα κάρβουνα αλλά και με τα κρεατικά σε καλές τιμές και από, τη συγκεκριμένη αλυσίδα για να μπορέσουν να απολαύσουν οικογενειακά το τραπέζι τους. Ωστόσο έχουν πάρει τα τηλέφωνα. Το e-food δεν το λειτουργούμε γιατί δεν προλαβαίνουμε πρέπει να σας πούμε, οπότε όλοι οικογενειακά προτιμούν τα καταστήματα της Καβάλας για να περάσουν οικογενειακά από ό,τι φαίνεται Τσικνοπέμπτη, κύριε Γιάννη. Σήμερα είναι μια μέρα που όλοι οι καβαλιώτες έχουν ξεκινήσει τις παραγγελίες. Δόξα τω Θεώ, η απήχηση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε σε ένα πολύ ικανοποιητικό σημείο. Τα παιδιά και η κουζίνα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής και έχουμε ανταπεξέλθει στο μεγάλο στοίχημα το οποίο είχε μπει και για μας. Και συνεχίζουμε για το βράδυ που, δόξα τω Θεώ, η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι φεύγει εύκολα, κύριε Σαρή? Ψητά λόγω της ημέρας, για να τσεκρίσουν όλοι στο σπίτι τους. Μπριζολάκια, μπριζόλες, μοσχαρίσκες, λουκάνικα, ποικιλίες μεγάλες και λόγω οικογένειας, κάτι συνηθίζαμε τέτοιες μέρες όλοι μας να βγαίνουμε έξω. Και είναι οι παραγγελίες οικογενειακές. Να καταστώ πολύ καιρό καμαρούλι, σαλάτα, οι πατάτες στο φούρνο που κάνετε με σκουράκι. Έλα Μαρία, δώσε παραγγελία από τώρα. Αλλά μου περισσότερο κρεατάκι σήμερα και λόγω της ημέρας. Έχουν ανταπεξέλθει πάρα πολύ. Οι παραγγελίες είναι πάρα πολλές. Πραγματικά ευχαριστούμε τον κόσμο για την αγάπη που μας δείχνει και εμείς πάντοτε προσπαθούμε για το καλύτερο. Να πούμε ότι μέχρι αργά το βράδυ ήδη έχουν υπάρξει προπαραγγελίες για να προετοιμαστείτε για αυτά που θα έρθουν απόγευμα και βράδυ, κύριε Σάρη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε, γιατί οι παραγγελίες είναι πάρα πολλές, για να ανταπεξέλθουμε και στους χρόνους και φυσικά θεωρούμε δεδομένη την ποιότητά μας. Mm-hmm.
στα στέκια τα παλιά, λοιπόν, εδώ πέρα που κάναμε τα ζωντανά μας και τρέχαμε και έτσι. Λέγαμε και πώς γιορτάζουμε και τι κάνουμε και συνέχιζαν οι καβαλιώτες, ειδικά της νέας γενιάς, μέχρι αργά το βράδυ, να το γλεντούν και φυσικά να περνούν το εορταστικό κλίμα. Προτού όμως σου κάνω τη βόλτα μου, σου έχω μία έκπληξη. Από έναν άνθρωπο που τυχαία τον συναντήσαμε, αλλά είναι από τους αγαπημένους μας και θέλουμε να μας πει ο κύριος Μπίλης. Μία όμορφη καλησπέρα. Λοιπόν. Όμορφη καλησπέρα, Μαρία Παπάζογλου, σε αυτή την όμορφη και λατρεμένη πόλη που λέγεται Καβάλα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζεμιδάκη, τα σέβη μου. Καλησπέρα, και καλησπέρα. Και σε όλο το ένα channel, όπου μας βλέπουν. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, τελείως διαφορετική η Τσικνοπέμπτη σήμερα, άδεια όλα, αλλά οι συμπολίτες μας από ό,τι φαίνεται το τσικνίζουν οικογενειακά. Αυτό έχω αυτή την εντύπωση. Τώρα βέβαια δεν το γνωρίζω αυτό, γιατί τώρα ήρθα μόνο και μόνο για να πάω στον πρόεδρό μας. Τον πρόεδρο της καρδιά μας, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Καβάλα, τον κύριο Σωτήρη Δολικάρη, να τσιχνήσω κι εγώ με τη σειρά μου, να φάω τα σουβλάκια μου, να πιω τη ρετσινούλα μου και μετά να πάω στη βάση μου. Και να πω ότι σήμερα ότι το τσίκνησα κι εγώ. Βέβαια, τσικνοπέμπτη με τσικνοπέμπτη διαφέρει. Τι να κάνουμε, ας κόψετε αυτή η πανδημία που μας ταλανίζει εδώ και ένα χρόνο. Ας ελπίσουμε να μας έχει ο Θεός καλά όλο τον κόσμο και του χρόνου να γιορτάσουμε διαφορετικά. Έτσι, όπως αρμόζει σε αυτό το έθνος που λέγεται Ελλάδα. Τελείως διαφορετικά πέρσι, φέτος τελείως διαφορετικά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία και ελεύθερη. Η κατάσταση είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Η αγορά θα κινηθεί πολύ οικογενειακά όμως. Είναι κλειστές όλες οι ταβέρνες και ο περισσότερος κόσμος θα ψήσει στα σπίτια του. Παραγγελίες πως πάνω, ωστόσο βλέπετε ότι είναι δηλαδή για μικρές παρέες όλες. Οι παραγγελίες είναι πολλές, αλλά είναι μικρές. Κάθε οικογένεια μόνη της θα γιορτάσει τη σημερινή μέρα. Την τιμητική τους τι έχει? Πανσέτα, σουβλάκι, σουτζουκάκι, μπιφτέκι, κεμπάπ, λουκάνικο, μπριζόλες, αυτά. Ό,τι είναι για κάρβουνο. 20 κιλά μπριζόλες, 2 κιλά λουκάνικα και τι άλλο. Και 2-3 σουτζουκάκια και το παιδί. Σε όλο τον κόσμο, καλή Στερακοστή, καλό Πάσχα να έχουμε. Χωρίς κορονοϊό. Η Αντιπεριφέρεια Καβάλας προχώρησε στην εγκατάσταση 10 απεινιδωτών σε επιλεγμένους πολυσύχναστους δημόσιους χώρους εντός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου. Ως Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε την αγορά 10 απεινιδωτών σε πρώτη φάση, οι οποίοι θα τοποθετηθούν μέσα στον αστικό ιστό της πόλης της Καβάλας, σε κτίρια τα οποία έχουν κάμερες ασφαλείας, για να τα προστατεύσουμε από τυχόν βαδαλισμούς, με απότερο στόχο να βοηθήσουμε και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά εμείς δεν μένουμε μόνο στην αγορά των απεινιδωτών, προχωράμε ακόμα ένα βήμα και στη συνεργασία με το ΕΚΑΒ θα ξεκινήσουμε την εκπαίδευση όλων όσων ενδιαφέρονται, εθελοντών, ομάδες, φορείς, προκειμένου μέσα από τα σεμινάρια, τα οποία την εποπτεία θα τα έχει το ΕΚΑΒ, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα συμπολιτών με ανακοπή καρδιάς. Αλλά θα προσπαθήσουμε επίσης και μέσα από μια ψηφιακή εφαρμογή να μπορεί ο κάθε πολίτης, ο κάθε εκπαιδευόμενος να ενημερώνεται και να μπορεί να τρέξει, να βοηθήσει αυτόν τον οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Ήδη είμαστε σε επαφή με την πληροφορική για να υπάρξει μια ψηφιακή εφαρμογή μέσα από το κινητό, ώστε και οι πολίτες, αλλά και οι επισκέπτες και οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη της Καβάλας, ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν πού βρίσκονται αυτοί οι απεινιδωτές και όμοι γίνεται κάποιος συμπολίτης μας, κάποιος τουρίστας έχει κάποιο πρόβλημα υγείας με την ανακοπή καρδιάς, να μπορεί κάποιος να τρέξει για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Αυτό που έχει μεγάλη αξία και εγώ θα το προκρίνω και θα το, αν θέλετε, θα το επιδιώξω, είναι με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ και των διασωστών μας να εκπαιδεύσουμε τον απλό κόσμο, τον απλό πολίτη, ώστε να μπορεί αυτό το σπουδαίο μηχάνημα που υπάρχει πίσω από εμάς να μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν ποτέ χρειαστεί, που εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ. Αλλά επειδή το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει, καλό είναι να έχουμε όλα τα όπλα στη φαρέτρα μας έτοιμα. Η ζωή είναι το ύψιστο αγαθό. Έτσι, ο φίλος και αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κύριος Αντωνιάδης έχει βάλει ένα πολύτιμο λιθαράκι, ακόμη ένα πολύτιμο λιθαράκι, προς αυτό το σκοπό. Τι είναι αυτό? Οι αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές. Ιατρικές συσκευές, οι οποίες εντοπίζουν μετά από κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού τις θανατηφόρες καρδιακές αρρυθμίες και αποτελούν πυλώνα
επιβίωσης του ατόμου. Έχοντας πει πριν σχετικά με την κατάλληλη εκπαίδευση, με μεγάλη χαρά δέχτηκαμε και θα το κάνουμε, έχοντας σαν ΕΚΑΒ πλήρη καταρτισμένο προσωπικό για εκπαίδευση, να συμβάλλουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε για το καλό του συμπολίτη μας. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα που τοποθετήθηκαν σε κεντρικά σημεία είναι σύγχρονα και αυτόματα, ώστε να είναι εύχρηστα για τους πολίτες. Καινούργια μηχανήματα, πλήρως αυτόματα, να μπορεί να τα χειριστεί ο καθένας. Ανήκουν όχι στην αντιπεριφέρεια, ούτε στη διευθυγή, ανήκουν στους πολίτες της Καβάλας. Πρέπει οι πολίτες της Καβάλας να τα αγκαλιάσουν, να θεωρήσουν ότι είναι δικά τους. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε είναι έστω και λίγο εκπαιδευμένος για να σώσει μια ζωή οποτεδήποτε χρειαστεί. Τα σημεία αυτά που θα γίνουν είναι 6, θα τοποθετηθούν, μάλλον 4 στην Καβάλα, 2 στη Θάσο, 2 στην Ελευθερούπολη, 2 στη Χρυσούπολη. Προτεραιότητα και του Ιατρικού Συλλόγου ήταν η τοποθέτηση απεινιδωτών σε κεντρικά σημεία για να σωθούν ζωές. Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας, με την ανάληψη των καθηκόντων του πριν 2 χρόνια, είχε θέσει από τις πρώτες του ως προτεραιότητα αρχική το να αγοράσει επινιδωτές, το να γεμίσει ουσιαστικά τον νομό με αυτό και να εκπαιδεύσει τους πολίτες και να επανεκπαιδεύσει το ιατρικό προσωπικό. Είχε όντως ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Είχαμε καταφέρει να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει αγοράσει ήδη έναν επινιδωτή με σκοπό να τον τοποθετήσει κάπου και βέβαια είχαμε ξεκινήσει την όλη διαδικασία, αλλά δυστυχώς η πανδημία μας σταμάτησε και δεν μας άφησε να προχωρήσουμε. Στο φυλάκιο του Λιμεναρχείου της Καβάλας τοποθετήθηκε ένας ακόμη απεινιδωτής στη μνήμη του αιμνίστου Προέδρου των Ηλεκτρολόγων της Καβάλας, Αναστάσιου Μεταξά. Σήμερα, σε αυτό το σημείο, στο φυλάκιο του Λιμεναρχείου, κάναμε την τοποθέτηση του απεινιδωτή, ο οποίος είναι ένα μηχάνημα εξαιρετικό προς την να σώσει ανθρώπινη ζωή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσους συνέβαλαν με τις δωρεές τους ώστε να αγοραστεί αυτός ο απεινιδωτής, στη μνήμη του Αναστάσιου Μεταξά, του αείμνηστου Προέδρου μας. Ήταν επιθυμία και της οικογένειας και του ίδιου. Το συζητούσαμε πριν φύγει πάντα να κάνουμε αυτή την αγορά. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να τοποθετηθεί αυτός ο απεινιδωτής. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι σε αυτό το σημείο του Λιμεναρχείου βρίσκεται αυτό το μηχάνημα, το οποίο θα μπορέσει να σώσει. Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, τι βοηθάει το σχέδιο. Έχει επάνω οπτικές ενδείξεις που δείχνει βήμα-βήμα τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Είναι πανεύκολο στη χρήση του και ένας ο οποίος δεν ξέρει. Βέβαια, καλό είναι να γίνει κάποια εκπαίδευση. Και η Αντιπεριφέρεια κάνει κινήσεις και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, συνεργασία με καβαλιώτες επαγγελματίες, έχει βάλει ένα στην αστυνομία και είναι ο δεύτερος που μπαίνει στην πόλη μας και θα συνεχίσει και τρίτος. Υπάρχουν εκπαιδευμένοι πολίτες. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν εκπαιδευτεί και από το ΕΚΑΒ. Έχουν εκπαιδευτεί φυσικά και από εμάς. Η πανδημία μας έχει φρενάρει αρκετά. Μας έχει εδώ και ένα χρόνο σταματήσει τις εκπαιδεύσεις, έτσι ώστε να μας απαγορεύει να λειτουργούμε εκπαιδευτικά και να εκπαιδεύουμε κόσμο. Τώρα λίγα λόγια για τον απεινιδωτή. Όπως ακούσατε και από τον Πρόεδρο, είναι ένα εργαλείο το οποίο πυροδοτήθηκε μετά από μια απώλεια ενός συναδέλφου μας ηλεκτρολόγου. Εγώ έχω τη χαρά να έχω διπλή ιδιότητα. Ανήκω και στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, είμαι εθελοντής εκεί. Αλλά και σαν το βιοποριστικό μου επάγγελμα που είναι ηλεκτρολόγος, ανήκω και στο σύνδεσμο. Άρα είναι διπλή χαρά μου σήμερα. Σαν επαγγελματίας έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου για την πόλη και σαν εθελοντής διασώστης προσπαθώ για το καλύτερο με όραμα για μια καλύτερη και πιο οργανωμένη πόλη. Σήμερα λοιπόν αγοράστηκε από τους συναδέλφους μας το συγκεκριμένο εργαλείο αυτό, ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής και φυσικά με τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος, της διοίκησης του Λιμενικού Σώματος, φιλοξενείται μέσα στο χώρο, στο σταθμό του Λιμενικού Σώματος εδώ στην παραλιακή ζώνη, έτσι ώστε να βοηθήσει ανθρώπους που θα τον έχουν ανάγκη γενικά στην περιοχή αυτή, μιας και είναι αρκετά μεγάλη περιοχή και φυσικά περπατάει κόσμος. Το καλοκαίρι έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα από πλοία και γενικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Έτσι λοιπόν, αχρίαστος να είναι, αλλά όταν χρειαστεί, το εργαλείο θα είναι διαθέσιμο να χρησιμοποιηθεί από τον ανανύπτη, από τον πρώτο ανταποκριτή. Και οι άντρες του Λιμενικού Σώματος γενικό και οι γυναίκες της υπηρεσίας αυτής θα μπορούν να το χρησιμοποιούν
εκπαιδεύονται και θα εκπαιδευτούν όσοι δεν έχουν εκπαιδευτεί. Σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε σε μια πορεία καλή, έτσι ώστε να αλλάξουμε τα νούμερα. Να ανατρέψουμε τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα, αν κάτσουμε και να αναλύσουμε τώρα, θέλουμε ώρες και δεν θα μας αρέσουν καθόλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Ηλεκτρολόγων και το Σύλλογο για την προσφορά αυτή, που είναι προσφορά σε όλη την πόλη της Καβάλας. Δεσμευόμαστε να τον χρησιμοποιούμε όποτε και αν χρειαστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.